Ευχαριστούμε τον Κύριο διότι σήμερα μας έστειλε και εδώ πάλι τον δάσκαλο να μας διδάξει και ευχόμαστε ο Κύριος να το ανταποδίδει, να του δίδει δύναμη, σοφία, να φωτίζει το μυαλό του για να μπορεί και μας να μας μεταδίδει εκείνα τα οποία μαθαίνει από το Λόγο του Θεού και έχει και το χάρισμα για να μας τα μεταδίδει. Ευχαριστούμε δάσκαλε και σας ακούμε. Και μόνο να αναφέρω το θέμα η εσχατολογική πορεία του ανθρώπου στο χώρο της Εκκλησίας. Όσοι το είδατε, σου λέει τι λέει αυτός, τι είναι αυτό. Και θα σας παρακαλούσα, εκτός από την διάθεση όλων μας της ακροάσεως και την ανάλογη υπομονή, γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα θέματα αυτά είναι δυσπρόσιτα, αλλά είναι αληθινά και την αλήθεια τη χρειαζόμαστε, γιατί πρόκειται περί σωζούσης αληθείας. Τώρα μου ήρθε στο νου δυσπρόσιτο, και ποιο είναι απλοϊκό? Η σημερινή παραβολή του Σπύροντος Γεωργού, που μόλις την είπε ο Κύριος μόνο που δεν τον λιντσάρανε. Σου λέει τι ήρθε αυτός να μας πει εμάς πως κάνουμε τη δουλειά μας παίρνοντας τα χωράφια μας? Και οι μαθητές, οι οποίοι τίποτα δεν κατάλαβαν, υποψιάστηκαν. Σου λέει αποκλείεται ο δάσκαλος να μας λέει πως παίρνουμε τα χωράφια, και τον πήραν ιδιαιτέρως. Κύριε, φράσον ημίν την παραβολήν ταύτη. Και η απάντηση του Κυρίου, τα αποκρύπτω με αυτά τα πράγματα όμως. Η φράση του Κυρίου είναι «δια τούτο λαλό εμ παραβολές». Είναι οι βλέποντες μη βλέπωση και οι ακούοντες μη συνιώσει. Ωραία θα λέγαμε, Κύριε. Δηλαδή, μιλάς για να μην καταλαβαίνουμε. Και γι' αυτό ποτέ ο Κύριος, πού να το πούμε αυτό, ποτέ δεν έβγαζε συμπερασματικά διδάγματα από τις ομιλίες του. Μόνον έλεγε «ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο». Γιατί? Διότι φυσικά ο άνθρωπος με την πορεία που έχουμε δεν είναι δυνατόν μόνος του να προσεγγίσει αυτές τις αλήθειες τις οποίες ο Κύριος μας αποκαλύπτει, σωτηριώδης. Τι γίνεται όμως, αφού δεν τις καταλαβαίνει, εάν μεν στηριζόμενος τον εγωτικό εγωισμόν του σου πει ακαταλαβίστηκα, τα πετάμε, είναι υπεύθυνος. Εάν όμως πει εγώ δεν κατάλαβα τίποτα, για κάτσε να ζητήσουμε βοήθεια, να δούμε, όπως έκαναν περίπου οι μαθητές, και γι' αυτό έχουμε την υποδειγματική ερμηνεία της παραβολής του Σπύροντος Γεωργού. Σταματώ εδώ, γιατί άμα την προχωρήσουμε δεν θα κάνουμε το σημερινό θέμα. Πριν εξηγήσουμε τι θα πει εσχατολογική πορεία, να δούμε το δεύτερο συστατικό που λέει στο χώρο της Εκκλησίας. Πρέπει να πούμε, και τα δανείζομαι αυτά από τον Άγιο Γρηγόριο τον Νύσης, καταπληκτική αγιοτάτη φυσιογνωμία και θεολογική, παραλίγο τον βγάλαμε αιρετικό, παραλίγο, και τώρα να το εξομολογηθώ πηγαίνοντας σε σεμινάριο, όταν λέω ο Άγιος Γρηγόριος τον Νύσης βλέπω θυμιδίες από κάτω,
Λέει λοιπόν ότι το μυστήριο της Εκκλησίας αποτελεί την εσώτατη δομή όλης της δημιουργίας. Λέει τη φράση του: κόσμου κτίσεις εστίν ή της Εκκλησίας κατασκευή. Αυτός είναι ο Γρηγόριος. Και αυτό, όπως θα δούμε προχωρώντας, μας λέγει ότι η Εκκλησία είναι το έσωπτρον, ο καθρέφτης, του κάλους της Αγίας Τριάδος, δια του οποίου, λέει ο Γρηγόριος, ο Θεός Λόγος, ο Χριστός, υπέστησε, δηλαδή δημιούργησε τον κόσμο, την κτήσιν και τον άνθρωπον. Γι' αυτό και οι πατέρες παίρνουν από τον Άγιο Γρηγόριο: Εκκλησία είναι από το εκ και καλέο καλό. Καλό, προς καλό. Εκείνο το εκ, το οποίο είναι σημαντικό, σημαίνει ότι καλό εκ του μηδενός, εις το είναι. Και επομένως, τρομερές αλήθειες που τις χρειαζόμεθα ποιμαντικώς. Το να γεννηθεί ένας άνθρωπος τοποθετείται αμέσως στην Εκκλησία. Δυνάμει. Δηλαδή, με δυνατότητα που έχει αργότερα, εφόσον και ο ίδιος είτε δια των αναδόχων το θελήσει, να γίνει εν ενεργεία. Εκ του μηδενός καλό, και αυτός που εκκαλεί είναι ο Θεός Λόγος, είναι ο Χριστός, και μας καλεί εις κοινωνίαν με ταυτού, ούτως ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί ποιο είναι το περιεχόμενο της υπάρξεώς του, θα δούμε. Και αφού το αποδεχθεί, να πορευθεί για να πραγματοποιήσει αυτόν τον ύψιστον προορισμό του. Η σχέση τώρα ημών των ανθρώπων με τον Χριστό, θα έλεγα υπαρξιακή, ουσιαστική σχέση, αποκαλύπτεται σε εκείνο που το ξέρουμε όλοι μας, αλλά τι να το κάνω που το ξέρω. Με την κατ' εικόνα Θεού δημιουργία μας. Καταρχάς, είμαι δημιουργημένος κατ' εικόνα, που σημαίνει ότι δεν είμαι εικόνα. Δεν έχω γίνει εικόνα ακόμα. Κατά την εικόνα, ποια εικόνα? Υπόδειγμα της κατεξοχήν εικόνος του Θεού, του αοράτου, και κατά τον Απόστολο Παύλο είναι ο Χριστός. Και εδώ έρχεται η οντολογική σχέση μας με τον Χριστόν, ότι τοποθετεί μέσα μας το υπόδειγμα της δικής του εικόνος, την οποία δεν την επιβάλλει. Δεν την επιβάλλει, αλλά την θέτει υπό την κρίση τη δική μας, εάν και κατά πόσο θα την αποδεχθούμε. Όλα τα χαρίσματα που έδωσε σε μας τους ανθρώπους είναι παρμένα από τα ιδιώματα της εικόνος του Χριστού. Γι' αυτό ακριβώς και η αποδοχή των χαρισμάτων αυτών, των προσόντων, των δυνατοτήτων, από την πλευρά του ανθρώπου, έχει ορισμένες προϋποθέσεις. Παραδείγματος χάρη, δεν μας τα δίδει τα χαρίσματα και μας αφήνει μόνους μας να τα αναπτύξουμε.
αλλά για να συνειδητοποιήσουμε τα χαρίσματα αυτά θα πρέπει να τα ανάγουμε, να τα αναφέρουμε, να τα συνδέουμε πάντοτε με τα χαρίσματα του Χριστού. Και ο τρόπος της αναπτύξεως των δεν είναι δικός μας τρόπος, όπως εγώ νομίζω και μπορώ. Είναι ο τρόπος που έχουν αναπτυχθεί, να το πω έτσι, και ολοκληρωθεί στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Κυρίου. Γι' αυτό ακριβώς και η παρουσία του Κυρίου στην όλη πορεία μας, εκτός του ότι μας χρειάζεται για να έχουμε αυτήν την κοινωνία της αγάπης και της ελευθερίας που μας προσφέρει, για να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε τα χαρίσματα, κοιτάξτε, θα το πω πολύ αργά γιατί είναι 38 και κατανόητο εκ πρώτης όψεως, για να ανακαλύψω ότι είμαι φορεύς των χαρισμάτων του Χριστού, δηλαδή Χριστοφόρος, το θα πει, πρέπει μέσα μου να αποκτήσω εμπειρία της πλήρους ολοκληρώσεως των χαρισμάτων αυτών. Με ποιο τρόπο, αφού ακόμα βρίσκομαι στην αρχή? Πώς θα βρεθώ εις το τέλος το έσχατον, που είναι το οριστικό, το τελεωτικό, και πέραν τούτου δεν είναι δυνατόν να προέλθει ο άνθρωπος? Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Και εδώ έρχεται η παρουσία του Κυρίου, ο οποίος μας αποκαλύπτει τον εαυτόν του με την τελειωτική, θα λέγαμε, εικόνα, την ολοκληρωτική των χαρισμάτων, διότι όπως λέγει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Χριστός είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος. Και επομένως, συνδεόμενος εν αγάπη και ελευθερία με το πρόσωπο του Κυρίου, αποκτώ για τον εαυτόν μου την εμπειρία της ολοκληρώσεως των χαρισμάτων, παρόλο που δεν έχω αρχίσει. Δεν έχω αρχίσει. Να πω κάτι παρενθετικό που μας βοηθεί να το καταλάβουμε αυτό. Είναι καταπληκτικό. Η Παναγία, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι πράγματι έφτασαν σε αυτό το έσχατον, το ολοκληρωμένον, στην πραγματικότητα του παρόντος φευγαλαίου χρόνου, θα το εξηγήσω με αυτό, πάντοτε είχαν τη συνέστηση της φοβερής αμαρτωλότητος, και η Παναγία μιλούσε πάντοτε ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Δηλαδή, ενώ ο Άγιος ζει την κοινωνία του με την ζωή του Θεού, ο ίδιος βλέπει ότι είναι ο έσχατος των αμαρτωλών. Δεν έχει τη δυνατότητα, κοιτάζοντας τον εαυτόν του, αφού σου λέει, τι βρήκε σε μένα που με επεσκέφθη με την χάρη του και με οδήγησε σε αυτό το σημείο, το οποίο είναι πραγματικά μία εσχατολογική πορεία του ανθρώπου. Και γι' αυτό ο Άγιος ζει πάντοτε μέσα σε αυτό το όραμα, γι' αυτό είναι φιλάνθρωπος και επιοικέστατος στους άλλους ανθρώπους. Φιλανθρωπία είναι εκείνο που λέγει
ο Άγιος Ισαάκος Ήρος. Λέει, πάντα ανθρώπους καλούς θεωρεί, ουδείς φαίνεται της αυτό ακάθαρτος ή βέβυλος. Και θα του πούμε, Άγιε Ισαάκ, τι είναι αυτό που λες? Δεν βλέπεις την ακαθαρσία και τη βρωμιά που υπάρχει διαρκώς στον κόσμο και στους ανθρώπους? Μα εκείνος δεν βλέπει την τωρινή κατάσταση, βλέπει το έσχατο, που είναι, όπως θα δούμε, η ελπίδα των ανθρώπων, και αυτή είναι η αισιοδοξία του Κυρίου και της Εκκλησίας, να βλέπει τους ανθρώπους στο τέλος της πορείας τους να παραδίδονται εξ ολοκλήρου στο έργο της σωτηρίας και να το αποδέχονται με έναν τρόπο που ξεφεύγει από τα δικά μας δεδομένα. Δεν μπορούμε να το διαπιστώσουμε αυτό. Γι' αυτό και δεν θα το εξηγήσουμε σήμερα. Από εδώ εκπηγάζει και το ότι μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Δεν έχω το δικαίωμα. Μπορεί να βλέπω εξ αντικειμένου την αμαρτία, και λέει ο Άγιος Ισαάκ, εντάξει, τη βλέπουμε την αμαρτία. Τι θα κάνεις? Θα ασχοληθείς με αυτήν? Ή θα βγάλεις το χιτόνα σου και θα ρίξεις επάνω για να την καλύψεις την αμαρτία? Η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Και θυμάμαι το γέροντα Παΐσιο, κάποτε είχαν έρθει κάποιοι από την Ξάνθη, νομίζω, και ήταν κουρασμένοι οι άνθρωποι με τα τόσα προβλήματα, λες και τους βλέπω τώρα. Και πετάχτηκε ένας, λέει, γέροντα, σε ρωτήσουμε κάτω. Γυρίζει δίπλα που είναι και μου λέει, δάσκαλε, κοίτα να δεις τι θα με ρωτήσουνε. Τι θα με ρωτήσουνε? Πρόσεξε, μου λέει. Και η ερώτηση ήτανε για την αμαρτία που επικρατεί στον κόσμο. Τι θα γίνουμε, χαθήκαμε? Η αβεβαιότητά μας και η ανασφάλειά μας είναι καταπληκτική, δεν ακούγεται? Και γυρίζει ο γέροντας και λέει, κοιτάξτε, οι μύγες δεν έχουν άλλη, δεν έχουν άλλη δουλειά παρά πηγαίνουν στις ακαθαρσίες και ασχολούνται όλα με αυτές, ενώ οι μέλισσες πηγαίνουν όπου υπάρχει το καθαρόν και το προσλαμβάνουν και μας δίνουν το γλυκύτατο μέλι. Αυτή ήταν η απάντησή του. Πάρτε και διαλέξτε από εκεί. Ή επίσης για τα προβλήματα που η Εκκλησία αντιμετωπίζει. Όλοι είμαστε μέσα στο καράβι της Εκκλησίας, το οποίο δεν υπάρχει αμφιβολία, έλεγε, μπάζει νερά. Τι θα κάνουμε? Θα αρχίσουμε να μιλάμε για να το αφήσουμε να βουλιάξει? Μη γέννητο. Θα πάρουμε ό,τι κατσαρολάκια έχουμε και θα αρχίσουμε από το νερό που μπάζει μέσα και θα το αδειάζουμε προς τη θάλασσα. Είναι μια εικόνα από αυτή που έδινε ο γέροντας Παΐσιος. Επομένως, γυρίζοντας στο προηγούμενο, και που είναι ακατανόητο για μας, και γιατί παραπονιόμαστε όταν λέμε ευχαριστούμε τον Θεό, σίγαρη Θεός, αόρατος, απερινόητος, ακατανόητος? Τον ευχαριστούμε γιατί είναι ακατανόητος.
Που σημαίνει αυτό ότι ο άνθρωπος αναζητεί την πραγμάτωση αυτών των εσωτάτων χαρισμάτων της υπάρξιός του, που στον ίδιο τον εαυτόν του δεν έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά η πορεία του βρίσκεται προς τα εκεί, πάντοτε εις τον χώρο της Εκκλησίας. Επομένως, εκείνο που χρειάζεται και είναι σημαντικό, χωρίς να βγάλουμε κανένα συμπέρασμα, είναι ότι ο άνθρωπος συνδεόμενος σε κοινωνία αγάπης και εμπιστοσύνης με το πρόσωπο του Κυρίου έχει τη δυνατότητα να βεβαιώνει την ύπαρξή του, την αχρία και αμαρτωλών και βεβορβωρωμένη, δεν υπάρχει αμφιβολία, να την βεβαιώνει με την ασφάλεια της εσχάτης νίκης. Ο ίδιος ο Κύριος μας το διαβεβαίωσε. Εν το κόσμο τούτο θλίψην έξετε, θαρσείτε. Εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Και αφού τον νίκησε εκείνος, τον νίκησε στο πρόσωπο όλων ημών των ανθρώπων. Επομένως το έσχατον είναι η τελική νίκη, η σωτηρία των ανθρώπων, την οποία βέβαια εμείς δεν την βλέπουμε όπως θα θέλαμε να τη δούμε ή με τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που τοποθετούμε εμείς τους ανθρώπους για να μπορέσουν πράγματι να αποδεχθούν τη σωτηρία τους. Θυμάμαι στα παιδιά που συζητούσαμε τρίτη λυκείου, τότε που είχε βγει η περίφημη ηθική που χάλασε τον κόσμο, και τους έλεγα, για πέστε μου από την παραβολή του Τελαώνου και του Φαρισσού, αφήστε το Ευαγγέλιο στην Πανάκη. Τι λέει το Ευαγγέλιο? Εσείς τι λέτε? Ποιος μας, με ποιον πάμε μαζί από τους δύο? Εκεί είναι κανονικά με το Φαρισαίο. Αυτός εφήρμοζε και μάλιστα υπέρ εκ περισσού των νόμων του Θεού. Τώρα το πώς τον εφήρμοζε, αυτό είναι άλλο θέμα. Για πέστε μου, ποιος περίμενε ότι αυτός ο ληστής επάνω από το Σταυρό θα είναι ο πρώτος πολίτης του Παραδείσου? Δεν είναι ανατροπή αυτή που μας βοηθεί να αντιληφθούμε ότι ακριβώς ο άνθρωπος βρίσκεται σε μία πορεία, σε μία εναλλαγή, αδιάκοπη εναλλαγή, η οποία χαρακτηρίζεται για τις μεταπτώσεις, για τις αλλοιώσεις, και ευτυχώς που τις έχουμε αυτές τις αλλοιώσεις. Εάν δεν τις είχαμε, με την δυνατότητα του πορευωμένου και αναπτυσσομένου ανθρώπου, δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος να μετανοήσει κανένα τρόπο. Γι' αυτό και δεν μπορεί κανείς εκ των έξω, στηριζόμενος όπως θα δούμε σε μια παρούσα κατάσταση, ας πούμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτή την παρούσα κατάσταση, στην πραγματικότητα οι διαστάσεις του χρόνου δεν είναι τρεις που λέμε: παρελθόν, παρόν και μέλλον. Διάσταση παρόντος δεν υπάρχει, γιατί το παρόν είναι μια τομή των μελλοντικών καταστάσεων που έρχονται προς τα εδώ. Φευγαλαίως ο άνθρωπος μπορεί να έχει κάποια εμπειρία των καταστάσεων αυτών, η οποία αμέσως μεταπίπτει σε παρελθόν. Και γι' αυτό ακριβώς αυτό που επιχειρεί ο πεπτωκός άνθρωπος, εμείς δηλαδή, να ερμηνεύσουμε με βάση το παρόν τα μέλλοντα, αυτό είναι ημαρτημένο και λανθασμένο. Το παρόν ερμηνεύεται μόνον, όπως είπαμε πριν, εάν ο άνθρωπος αξιωθεί και το θελήσει ο ίδιος να αποκτήσει την εμπειρία των μελλόντων αγαθών. Τότε αξιοποιεί το παρόν. Παράδειγμα, στο πρώτο, το εσφαλμένο,
αποτελεί η περίπτωση του άφρονος πλουσίου. Αυτόν ακολουθούμε. Κοιτάμε να φτιάξουμε το παρόν, να εξασφαλιστούμε στηριζόμενοι σε υλικά, χρηματικά ή ακόμα ηθικά αγαθά. Υπολογίζω πολύ την ηθική μου υπόσταση έναντι των άλλων ανθρώπων που δεν είναι ηθικοί. Φαρισαίος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γι' αυτό η παραβολή δεν έρχεται κατά κάποιο τρόπο εκδικητικός να τον τιμωρήσει ταύτη τη νυχτή την ψυχήν από σου απαιτούσει. Αυτός ήταν πεπισμένος. Μήπως εμείς δεν είμαστε, ότι όταν έχεις στην τράπεζα τα χρήματα και σου βρεθεί κάποια αρρώστια, θα έχεις τη δυνατότητα να τρέξεις σε μεγάλα, σε νοσοκομεία, σε γιατρούς, αυτό που κάνω, για να γίνεις καλά, δηλαδή να εξασφαλίσεις το μέλλον σου. Και αυτό είναι η αφροσύνη του ανθρώπου. Δεν ξέρω εάν όσο μπορεί κανείς απλοϊκά το προσφέρει να καταλάβουμε ότι από την εμπειρία του παρόντος δεν μπορούμε να οδηγηθούμε στην μελλοντική κατάσταση. Και στο χώρο της Εκκλησίας όλα αποκαλύπτονται εσχατολογικώς. Όλη η Θεία Λειτουργία εσχατολογική. Πώς φτάνομαι στο σημείο να χαρακτηρίζομαι την αναμενωμένη Δευτέρα Παρουσία ως ήδη γεγεννημένη, την οποία καλούμεθα να ενθυμηθούμε με μνημένη της Δευτέρας και πάλιν παρουσίας. Οπότε εδώ φαίνεται, και είναι περίεργο, έτσι συνθλίβεται κανείς, πως στα θέματα αυτά τα μελλοντικά και προφορικός αλλά και γραπτός οι απόψεις μας δεν είναι ορθόδοξες. Είναι περισσότερο, σε τι ποσοστό δεν μπορώ να πω, ρωμαιοκαθολικές και προτεσταντικές. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Απλώς μία πρόταση να πούμε σήμερα. Η Δευτέρα Παρουσία κατά τους Πατέρες και το Ευαγγέλιο, την Αγία Γραφή, ονομάζεται συντέλεια του κόσμου. Συντέλεια του κόσμου θα πει αυτό το έσκατο που το αγνοούμε εμείς και το ξέρει μόνον ο Χριστός, είναι ο μόνος που μπορεί να διαπιστώσει ότι πράγματι συνετελέστη αυτή η ολοκλήρωση, η τελειώτης, και αυτό γίνεται στο δεύτερο ερχομό του. Βέβαια στο σύμβολο της πίστεως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι λέμε και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Αλλά το ερώτημα είναι, και μέσα από τον λόγο του Κυρίου και τον φωτισμένο σχολιασμό των Πατέρων, ποιο είναι το περιεχόμενο της κρίσεως του Χριστού. Τι είναι, όπως έχουμε συνηθίσει εμείς, νομικός και δικανικός, να κρίνουμε τους ανθρώπους εικόνες παιδαγωγικού περιεχομένου, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν στο Ευαγγέλιο. Όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο στην Κυριακή της Απόκριο της Κρίσεως, αλλά ο ίδιος ο Κύριος κατά κάποιο τρόπο μας λέει ότι εγώ ουκ ήλθον ή να κρίνω αλλή να σώσω. Η κρίση η εμή υπάρχει, και η κρίση είναι ότι εγώ ήλθα και ελάλησα και οι άνθρωποι ηγάπησαν μάλλον το σκότος ή το φως. Αυτή είναι η κρίση.
εγώ ήρθα και προσέφερα τον λόγον μου. Γι' αυτό και λέγει στο Ευαγγέλιο της εξόδου μου, εξόδου μας, «Ο τον λόγον μου ακούων και πιστεύων το πεύσαντί με, έχει ζωήν αιώνιον εις κρίσιν ου και έρχεται». Αλλά μεταβεύηκε παροχημένος χρόνος. Έχει μεταβεί εκ του θανάτου εις την ζωήν. Και η κρίσις μεταπίπτει σε εμάς τους ιδίους. Εξαρτάται δηλαδή από μένα, εάν και κατά πόσον αυτόν τον εγκλωβισμένο, φυλακισμένο εαυτό μου στο ίδιο εγώ, που είναι και η ουσία της αμαρτίας μας, με τη χάρη του Θεού κάποτε και με τη δική μου όμως συνεργία, τον αφήσω δειλά-δειλά να ανοίξει για να δεχθεί αυτό το σωτηριολογικό περιεχόμενο που ο Χριστός μας προσφέρει μέσα. Έρχεται λοιπόν για να διαβεβαιώσει τη συντέλεια του κόσμου. Γι' αυτό ακριβώς και στην επί του όρους ομιλία έχει στοιχεία που μας βοηθούν να καταλάβουμε ότι θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι και ομιλίες θα κάνουν, χαρισματούχες όπως λέμε, και θαύματα θα κάνουν και δαιμόνια θα εκβάλουν, και όταν θα παρουσιαστούν μπροστά στον Κύριο θα πει ότι ουκίδα είμαστε, δεν σας ξέρω παιδιά, ποιοι είστε? Είδατε οι μαθητές όταν τους έστειλε, βέβαια ήτανε προτάριδες θα λέγαμε, για να κηρύξουν, και πήγαν και κήρυξαν και έκαναν και θαύματα και γύρισαν κατόπιν έτσι με ενθουσιασμό και τα διηγούντος το Χριστό. Πού Κύριε να στα λέμε, τι έγινε? Και ο Χριστός τους άκουγε χωρίς να απαντάει. Και όταν τελείωσαν ήταν η απάντηση: μη χαίρετε ότι εκβάλλετε τα δαιμόνια και κάνατε αυτά που κάνατε, οι δραστηριότητες, η επιτυχία των δραστηριοτήτων, η αναγγελία των δραστηριοτήτων, για να γίνει γνωστόν το έργο της Εκκλησίας. Έλα που δεν γίνεται έτσι γνωστόν, αλλά υπάρχει άλλος τρόπος. Χαίρεται μάλλον ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Η βεβαιότητα από μια μεριά της αμαρτωλότητός μου και η ασφάλεια της διαβεβαιώσεως του Κυρίου ότι τα ονόματά μας είναι γραμμένα εις τους ουρανούς, εκτός εάν εμείς ζητήσουμε μη γέννητο να διαγραφούν. Δεν θα διαγραφούν. Δεν είναι δυνατόν οποιαδήποτε επιθυμία δική μας να γίνει αποδεκτή από τον Χριστόν και κατά κάποιο τρόπο να τον οδηγήσει στο να αναστείλει την ακτινοβολία της αγάπης του σε εμάς. Γι' αυτό λοιπόν στην περίπτωση της εσχατολογικής πορείας πρέπει να πούμε τα εξής όσο μπορούμε πιο σύντομα. Όλα τα χαρίσματα, είπα και πριν, κατά τους πατέρας, έχουν εσχατολογικό χαρακτήρα. Δηλαδή, δεν έχουμε την δυνατότητα τώρα να το εφαρμόσουμε. Παράδειγμα, να ξεκινήσουμε από εκεί. Η αγάπη, που είναι το θεμελιώδες σημείων της σωτηρίας μας και του ευαγγελικού μηνύματος, έχει εσκατολογικό χαρακτήρα. Δηλαδή η κατήσχηση, η επικράτηση της αγάπης του Κυρίου γίνεται μετά την Ανάσταση του Κυρίου και μετά την Πεντηκοστή, τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος. Οπότε πλέον
το έσχατον, η τελική νίκη του Κυρίου με την Ανάστασή του εναντίον της αμαρτίας και του θανάτου έχει βεβαιωθεί. Άσχετα εάν εμείς δεν έχουμε αποκτήσει την εμπειρία της, είναι βεβαιωμένη. Γι' αυτό και ο Κύριος όταν μας καλεί εντολήν καινήν δίδομη ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους, τοποθετεί ως κέντρον, κεντρικό πρόσωπο της αγάπης μας το πρόσωπο του εχθρού. Κάτι αδιανόητο για μας στην παρούσα κατάσταση που είναι, και μας βοηθεί να αντιληφθούμε ότι η αγάπη μας είναι αποτέλεσμα, έκφραση του βαθμού της εμπειρίας που έχουμε αποκτήσει από την αγάπη που ο Χριστός προσφέρει σε μας. Μπορεί παραδείγματος χάρη, αυτά είναι τα περίεργα του Ευαγγελίου, τα οποία ορισμένες φορές μας στενοχωρούν, δηλαδή μας βγάζουν από τα νερά μας. Μπορεί η καρδιά μου να είναι πλημμυρισμένη από την αγάπη του Χριστού μέσα στην αμαρτωλότητά μου, και μπορεί η καρδιά μου να είναι κλειδωμένη στην αγάπη του Χριστού μέσα στην ηθικότητα και την πνευματικότητά μου. Οι Φαρισαίοι ήταν καλοί άνθρωποι. Το ότι κάνανε ορισμένες κλεψιές με τις χείρες, αυτό είναι... Αλλά το ότι εφήρμοζαν με το δικό τους τρόπο, ο οποίος τελικά είναι απεριμένος τρόπος, απαράδεκτος, επιφανειακός, εξωτερικός τρόπος, η καρδιά τους όμως ήταν κλειδωμένη στην αγάπη του Κυρίου. Και φτάνουμε στο σημείο να μας διαβεβαιώνει ο Κύριος εκεί στο δείπνο που τον είχε καλέσει ο Φαρισαίος, που ήρθε η γυναίκα για να του πλύνει με τα δάκρυά της και το μύρον τα πόδια του, να μας διαβεβαιώνει ότι αφέονται εαμαρτίε αυτής επολέ, ότι ηγάπησε πολύ. Είναι τρομερό κείμενο, το οποίο δεν ξέρω πόσο εύκολα το απορρίπτομαι. Πολλές αμαρτίες δεν την εμπόδισαν από το να αγαπά τον Κύριο. Γιατί? Διότι η αμαρτία της την είχε ταπεινώσει σε τέτοιο σημείο, ήταν καθυλωμένη επί του Σταυρού, κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το διαπιστώσουμε εξωτερικώς, και η καθήλωση επί του Σταυρού ανοίγει τον άνθρωπο και δέχεται μέσα του την αγάπη του Κυρίου, την οποία και την αντιπροσφέρει με κάθε τρόπο, όπως την αντιπροσέφερε και η γυναίκα αυτή. Γι' αυτό λοιπόν όταν μας καλεί να αγαπήσουμε τον εχθρό, δεν μας λέει ότι κοίταξε, αυτό θα το κάνεις με βάση τις δικές σου δυνάμεις. Είναι αδύνατον. Μόνο που τον βλέπεις τον εχθρό σου, ανακατεύεσαι εσωτερικά και μου λες, Κύριε, να τον αγαπήσω, χωρίς προϋποθέσεις και απαιτήσεις από τον άλλον. Του προσφέρεις την αγάπη του Χριστού και όπως είπαμε πριν, ανοίγοντας τον εαυτό σου, περνάει από μέσα σου η αγάπη του Χριστού, και εκείνη τελικά που αγαπάει τον εχθρό δεν είσαι εσύ, αλλά είναι η αγάπη του Χριστού. Είναι αυτό που λέει ο Παύλος, ότι εγώ λέει δεν κάνω τίποτα, αλλά η χάρις του Θεού η συνεμή που ενεργεί μέσα από τον άνθρωπο. Γι' αυτό όπως λέγαμε και πριν, ένας άγιος άνθρωπος που ακτινοβολεί αγιότητα και αγάπη και ταπεινοφροσύνη, έχει την αίσθηση ότι είναι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός του κόσμου.
πως εξηγείται το θέμα ότι καλούμεθα τον εχθρόν να τον βλέπουμε στη μελλοντική του κατάσταση, η οποία είναι άγνωστη για μας. Όταν όμως δέχεσαι την αγάπη του Χριστού, τότε θετικώς βλέπεις ότι έχει ο άνθρωπος αυτός τη δυνατότητα να μεταποιήσει την εχθρότητά του μέσα από συντριβή και μετάνοια και να βρεθεί στην αγκαλιά του Θεού. Και αυτή η αγάπη είναι το κατεξοχήν σινιάλο το οποίο και εμείς αναζητούμε από τους άλλους παλώνει την αμαρτωλότητά μας. Εκείνο που κάνουμε εμείς και είναι λάθος μεγάλο είναι ότι κρίνομαι και συγκρίνομαι τις αμαρτίες όχι με ευαγγελικό τρόπο αλλά με έναν κοινωνικό τρόπο. Γι' αυτό και έχουμε ορισμένα αμαρτήματα τα οποία επειδή τουλάχιστον πιο παλιά, τώρα δεν είναι και τόσο, ήτανε απορριπταία και καταδικαστέα, γι' αυτό και μπήκαν και μέσα στην αντίληψη ενός θρησκευομένου ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν δίνεις την δυνατότητα εις τον εχθρόν, αγαπώντας τον, να μπορέσει να ξεμπλοκάρει τον εαυτόν του, γιατί όλοι είμαστε, έλεγε ο Γεροπορφύριος, είμαστε μπερδεμένοι όλοι μας μέσα στην αμαρτωλότητά μας, και το ξεμπέρδεμα αυτό μόνον με την αδιάκοπη ακτινοβολία της αγάπης μπορεί να γίνει. Έτσι λοιπόν, βλέποντας όχι μόνο τον εχθρό, τον οποιοδήποτε άνθρωπο στη μελλοντική κατάσταση, οι αμαρτίες του εναντίον μου δεν μου κάνουν και πολύ εντύπωση. Δεν είναι εκείνες που τραυματίζουν το εγώ μου, και από τον τραυματισμό του εγωισμού μας είναι οι αντεπιθέσεις που κάνουμε τάχα της, διεκδικούντες την δικαιοσύνη για τον εαυτόν μας και όχι για εκείνον. Σήμερα χαλάμε όλοι τον κόσμο να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη? Ποιος την έχασε τη δικαιοσύνη για να τη βρούμε εμείς? Και ο ίδιος ο Κύριος φαίνεται σε μας ότι σε κάποιον ακροατή του σε μια ομιλία που πήγαινε να ομιλήσει και πριν αρχίσει του λέει, Ραβί, δεν κάνεις μια δουλειά, έλα να μας μοιράσεις την περιουσία με τον αδελφό μου, και φαίνεται ότι ο αδελφός του τον είχε αδικήσει, έτσι, έλα λέει να μας μοιράσεις, και η απάντηση είναι σκληρή, τις με κατέστησεν δικαστήν ή μεριστήν εφημάς? Για να αποδώσεις την δικαιοσύνη σε αυτόν σημαίνει την ίδια στιγμή χαρακτηρίζεις την αδικία του άλλου και δεν κάνεις τίποτε άλλο παρά να χωρίζεις τους ανθρώπους σε δικαίους και αδίκους, ενώ η αγάπη του Θεού ανατέλει τον ήλιον αυτού επί δικαίους και αδίκους, πονηρούς και αγαθούς. Να η βοήθεια που μας προσφέρει η εσχατολογική, πώς να πούμε, βλέψεις ενατένισής μας στους άλλους ανθρώπους. Προχωρώ πιο γρήγορα. Η πίστης μας για την οποία μιλάμε δεν έχει εσκατολογικό χαρακτήρα. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος πίστης εστί ελπιζομένων υπόστασης, υπόστασης θα πει πραγματοποίησης, δηλαδή έχουμε μία πραγματοποίηση ελπιζομένων πραγμάτων, έλεγχος ουβλεπομένων. Και αυτό που κάνουμε, μας μάθανε να κάνουμε, να ζητάμε να θεμελιώνουμε την πίστη μας επάνω σε αντικειμενικά ντοκουμέντα, αυτό είναι μεγαλύτερη καταστροφή του περιεχομένου της πίστεως. Η πίστη είναι σαν το μορτάλε, παραδίδεσαι. Και όταν η Εκκλησία μας προσκαλεί εαυτούς και αλλήλους
και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραδόμεδα. Δεν μας καλεί ο Χριστός με βάση προϋποθέσεις. Αυτό που λέμε πολλές φορές εμείς, κοιτάξτε, θέλετε τα παιδιά σας να αποκτήσουν μια καλή θέση στην κοινωνία, να μείνουν αυτό, να γίνουν εκείνο, να γίνουν, φέρτε τα κοντά στον Χριστό. Εκείνος μας λέει να σηκώσουμε τον σταυρόν μας και να τον ακολουθήσουμε. Και ο σταυρός αυτός είναι η αμαρτία μας. Να πω κάτι που είναι δύσκολο, να συμφιλιωθούμε με την αμαρτία μας, όχι να την αποδεχθούμε. Να συμφιλιωθούμε, να καταλάβουμε, ναι, έχω την δυνατότητα να είμαι αμαρτωλός. Όχι με αυτό που κάνουμε και το καλύπτουμε εξωτερικά, δικαιολογούντες τον εαυτόν μας για τις πτώσεις μας ή στην αμαρτία μας. Γι' αυτό και η πίστης είναι ένα γεγονός μελλοντικό πλέον που ο άνθρωπος παραδίδεται προς τα εκεί. Έχω δύο παραδείγματα που μας βοηθούν. Παραδείγματος χάρη η περίπτωση του Ναθαναήλ, όταν του είπε ο Φίλιππος έρχου και είδε, και ήταν επηρεασμένος, εκ Ναζαρέτ δύνατε τι αγαθόν είναι από αυτή την βρωμερή και τρισάθλια κομμόπολη. Πού να φανταστεί, όχι ο Ναθαναήλ, όλοι μας, ότι από εκεί βγήκε και η Παναγία και εκεί μεγάλωσε ο Χριστός. Άσχετα εάν εκεί πλέον δεν μπόρεσε ούτε ένα λόγο να πει, ούτε ένα θαύμα να επιτελέσει. Διότι δεν υπήρχε η δοχή, η εισδοχή από μέρους των συμπατριωτών του. Όταν του είπε λοιπόν ότι σε είδα κάτω από τη σική, ο Ναθαναήλ παραδόθηκε χωρίς να στηριχθεί εξ αντικειμένου σε αυτό που του είπε ο Χριστός, γιατί δεν είχε την δυνατότητα να το ελέγξει. Δεν είχε δυνατότητα. Μπορούσε να δικαιολογηθεί επειδή είναι ως Εβραίος ορθολογιστής και να πει, α, με είδες κάτω από τη σικιά, κάπου ήσουν ακριμένος και με παρακολουθούσες. Τα. Ή κάποιος σου είπε που ήμουνα προς τα εκεί. Να βρει δηλαδή δικαιολογία για να απορρίψει αυτή την αποκάλυψη της αγάπης που ο Χριστός του κάνει για να, να τον προσελκύσει κοντά του. Ο Θωμάς, αυτά είναι τα περίεργα. Εξ αντικειμένου ήταν οι μαρτυρίες των μαθητών, δεν πείθεται. Εάν μη είδω εγώ ο ίδιος, και όταν βρίσκεται την δεύτερη φορά ο Χριστός παρόντος του Θωμά, ο Θωμάς κατάλαβε ότι ήρθε η σειρά του να δεχθεί έλεγχον και τιμωρία, ο πιο νέος από τους Αποστόλους. Δηλαδή περίμενε να δει ένα Χριστό που μόλις μπήκε μέσα να τον καλέσει με το χέρι και να τον ελέγξει, και τα χάνει ο Θωμάς και εμείς τα χάνουμε όταν βλέπει ακριβώς το αντίθετο, συγκατάβασης του Αναστάντου. Ο Αναστάντος, γι' αυτό στενοχωριέσαι. Έλα, φέρε. Τι να φέρει και να κάνει. Αυτή η έκφραση και η συμπεριφορά δεν είναι έκφραση ανθρώπου. Είναι θεανθρώπου. Είναι αυτό που δεν μπορούμε να πείσουμε τον εαυτό μας, ότι αδιάκοπα ο Χριστός μας αγαπάει. Και οι πατέρες λένε κάτι, δεν ξέρω πώς το αποδεχόμεθα εμείς. Δεν το λέμε για δικαιολογία, αλλά έτσι είναι. Όσο περισσότερο εμείς αμαρτάνουμε, τόσο περισσότερο μας αγαπάει ο Χριστός. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Είναι σαν εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπέρ επερίσευσεν η χάρις. Και εμείς, επειδή δυστυχώς πολλές φορές σκεπτόμεθα ρωμαιοκαθολικός, δεν μπορούμε να τα παραδεχθούμε αυτά. Πώς είναι δυνατόν?
σε έναν άνθρωπο εγκληματία να επενεργεί η χάρις του Θεού μέσα του, να πραγματοποιείται αυτή η διαβεβαίωση του Κυρίου όταν μας λέγει ο πατήρ μου εωσάρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Πού εργάζεσαι Κύριε που δεν παίρνουμε είδηση εμείς? Στην ψυχή και στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Και ποιος ξέρει τι απορρίψεις δέχεται και τι παραμερισμούς. Και όμως η εργασία αυτή επιτελείται κατά έναν μυστικότατον, μυστηριώδη τρόπο, όπως έγινε με τη συγκύπτουσα γυναίκα. Είδατε, δεν έχει λόγων και διάλογων μαζί της. Αντί να τον κάνει τον λόγο και τον διάλογο, έχει μυστική εγγραφή. Η γυναίκα αυτή είναι ενωμένη πλέον τόσο πολύ με την αγάπη του Κυρίου, ώστε φτάνει στο συμπέρασμα ότι και μόνον εάν τον ακουμπήσω εγώ μπορώ να γίνω καλά. Και η ελπίδα, για να κλείσουμε περίπου ανήκοντας τα μεγάλα αυτά θέματα, λέει ο Απόστολος Παύλος ένα κείμενο καταπληκτικό στην προς Ρωμαίους επιστολήν. Το λέω λίγο αργά. Τη γάρ ελπίδι εσώθημεν. Ελπίς δε βλεπωμένη, ουκ έστι ελπίς. Ο γάρ βλέπει της, τι και ελπίζει. Ή δε ο ου βλέπωμεν, ελπίζομεν. Διυπομονής απεκδεχόμεθα. Πολλές φορές παραπονιόμαστε και σε αυτή την τυπικότατη προσευχή μας ότι ο Θεός δεν κάνει αποδεκτά τα αιτήματά μας και ότι κατά κάποιο τρόπο όταν βρεθούμε σε αδιέξοδα και σε δύσκολες καταστάσεις σαν να βγάζουμε υποσυνείδητα το συμπέρασμα πού είναι αυτός ο Θεός. Καμιά φορά από τον ζήλων μας των μεγάλων βγάζομαι και πινακίδες και τις γράφομαι έξω και λέμε μετανοείται, έφτασε η οργή του Θεού, ο Θεός μας βαρέθηκε, κουράστηκε με μας, έπαψε να ασχολείται με μας. Και αυτές είναι αμαρτίες βασικότατες. Να μεταφέρεις το αίσθημα ότι επειδή είμαι αμαρτωλός έπαψε να με αγαπάει ο Θεός, αυτό είναι αδιανόητο. Και πολλές φορές το ζούμε μέσα μας και δεν ξέρω, συγχωρέστε με να το πω, όπως και όλα τα άλλα δηλαδή, ότι δεν αισθανόμαστε την ανάγκη να το εξομολογηθούμε και στον ιερέα και πάμε να ψάχνουμε, να βρίσκουμε τι άλλο μπορούμε να του πούμε στην εξομολόγηση επί το σκοπό να τελειώσουμε μια ώρα αρχίτερα και να φύγουμε. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Γι' αυτό η ελπής, αυτό που λέει ο κόσμος, πώς το λέμε, ότι είναι το τελευταίο πράγμα που φεύγει από τον άνθρωπο, είναι εκείνο που στηρίζει τον άνθρωπο στην εσκατολογική πορεία του. Μου έρχεται στο νου ακριβώς εκείνο που λέει «Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθώνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου». Ποιος από μας αφήνει 100% την σωτηρία μας στην ελπίδα του Κυρίου, να τον προσκαλούμε και να λέμε αυτό που λέει η Εκκλησία, καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Ο νόμος έχει διασκορπιστεί πλέον και απογοητευμένοι εμείς δεν φτάνουμε στο πρώτο σημείο του προφητάνακτος να πούμε καιρός του να ποιήσει ο Κυρίος, όχι εμείς. Και αν εμείς καλούμεθα κάτι να ποιήσουμε, αυτό το κάνουμε ανοιγμένοι στην χάρη και στην βοήθεια του Κυρίου. Γι' αυτό η ελπίδα είναι εκείνη η οποία μας δίνει την δυνατότητα να υπομένουμε τις αντιξοότητες. Ξέρετε, υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του υπομένω
και του υποφέρω. Εμείς λέμε υποφέρω από αρρώστιες, από δοκιμασίες, από πειρασμούς. Το υποφέρω δεν λέει τίποτα. Είναι υποχρεωτικό το υποφέρω, δεν μπορώ να κάνω και διαφορετικά. Ενώ το υπομένω είναι πολύ βαθύτερο. Το υπομένω σημαίνει ότι το έσκατο σημείο του εαυτού μου, που είναι η κατοικώνα Θεού δημιουργία μας, βλέπει τις δοκιμασίες, είναι γατζωμένο όμως την κοινωνία της αγάπης του Χριστού και βρίσκεται εν υπομονή και εν αγάπη και εν ελπίδη και εν ηρεμία, έτσι, υπομένει όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι χρόνια ολόκληρα είναι στα κρεβάτια και τους βλέπεις το χαμόγελο να είναι στο πρόσωπό τους. Γιατί, γιατί η κοινωνία τους με την αγάπη του Χριστού τους βοηθεί αυτό το εσώτατο και ανεκτίμητο αγαθό της κατοικώνα Θεού δημιουργίας μας να επενεργεί δια της υπομονής, η οποία και τελικά σώζει τον άνθρωπο. Κλείνω με κάτι παρεμφερές με την ελπίδα, που είναι πολύ σημαντικό στην όλη πορεία μας και η οποία ακούει στη λέξη προσδοκία. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Η προσδοκία αναφέρεται σε μελλοντικά γεγονότα. Και ενώ αυτά τα γεγονότα δεν έχουν γίνει ακόμα, εγώ είμαι συνδεδεμένος μαζί τους και τα ζω τα γεγονότα αυτά. Όταν προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, είναι ο μόνος τρόπος να ξεπεράσει κανείς τον φόβο του θανάτου, διότι ζει αυτήν την Ανάσταση από τώρα. Αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ζουν και είναι πεθαμένοι και έχουμε ανθρώπους και κοιμημένους και βρίσκονται μέσα εις την ζωή του Θεού. Φυλάτων αυτήν εις την μακαρίαν ζωή, την παρασύ φιλάνθρωπε. Έτσι ακριβώς, με αυτή την εσκατολογική πορεία, τμήματα ελάχιστα της οποίας σήμερα παρουσιάστηκαν, έχουμε την δυνατότητα να ζωοποιούμε τον παρόντα φευγαλαίο χρόνο μας. Να ζούμε πάντοτε μέσα σε μια αναφορά μελλοντική. Αυτό που λέγει παραδείγματος χάρη ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, και το οποίο είναι καταπληκτικό και το οποίο υπάρχει σε όλη την Ιερά Ιστορία. Αυτή η προσδοκία υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη με την προσδοκία της ελεύσεως του Μεσσίου. Ο Δεκάλογος, οι εντολές που έδωσε ο Θεός, δεν τις έδωσε για να γίνουν πιο καλοί οι Ισραηλίτες από τους ειδωλολάτρες. Τις έδωσε όταν εφαρμόζουν τις εντολές να αισθάνονται τη συγγένειά τους με τον Θεό και εν αναμονή με τον Μεσσία να είναι συνδεδεμένοι μαζί του, παρόλο που δεν έχει έρθει ο Μεσσίας ακόμα. Γι' αυτό και έχουμε τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε την προσδοκία του Αγίου Πνεύματος, Πεντηκοστή, μέσα. Μη φοβάστε που δεν τα καταλαβαίνετε. Θα έλθει το Άγιο Πνεύμα που θα σας στείλω, αλλά πρέπει εγώ να φύγω. Ου καθίσω ημάς ορφανούς. Και μας δείχνουν όλα αυτά, αυτή την αποκλειστικότητα της εσκατολογικής πορείας μας, η οποία μας γεμίζει τον παρόντα χρόνων, παρόλες τις αντικσότητες, και με την ελπίδα, αισιοδοξία, με θάρρος. Ο Κύριος πάντοτε έλεγε θάρση τέκνων, θάρση θίγατερ. Η πίστη σου σε σοκέσαι. Ποια πίστη μου? Το ότι έχεις παραδώσει τον εαυτό σου σε μένα. Η επενέργειά της σε μελλοντικό χρόνο θα γίνει σε μας γνωστή. Κλείνω με αυτό που λέει ο Άγιος Μάξιμος και το οποίο είναι μία πρόταση αλλά καταπληκτική. Λέει σκιάτα της Παλαιάς Διαθήκης. Εν νόμος, σκιά και γράμματι τύπων
κατήδομεν οι πιστοί, εικόν τα της Καινής Διαθήκης. Εν εικόνη μέντιγε διαπορεύεται ο άνθρωπος. Αλήθεια ή των μελώντων κατάστασης. Η αλήθεια που είναι ο Χριστός μπορούμε να την προσεγγίσουμε όταν τα άνω φρονούμε. Ούκ έχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μένουσαν επιζητούμε. Τότε ελευθερώνεται ο άνθρωπος και από την παρούσα κατάσταση και τότε προχωρεί στο χώρο της Εκκλησίας αποδεχόμενος την εν Χριστώ σωτηρία. Μακάρι όλος ο κόσμος να βρεθούμε και θα βρεθούμε προς τα εκεί. Σας κούρασα, έτσι. Τι, έφτασες, δε, ωραία. Δηλαδή, τότε ό,τι έπιασε για, το, για την εκπομπή. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη για την κόπα. Βλέπω χείραν ανυψωθήσαν. Τι, δεν τ' άκουσα. Ναι. Απάβγασμα. Απάβγασμα της θεότητος. Η θεότηση είναι απρόσιτη στην ουσία. Και στην παρουσία του Χριστού το απάβγασμα μόνον ως δυνατότητα ακτίστων ενεργειών του Θεού προσεγγίζομαι εμείς. Το ίδιο είναι. Είναι. Όχι. Γι' αυτό ακριβώς, κοιτάξτε, ενώ ο Χριστός είναι εικόν του Θεού Πατρός, εμείς έχουμε εικόνα του Χριστού στην Εκκλησία, δεν έχουμε εικόνα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί είναι ολόκληρο το σύνολο, είναι όλη η Εκκλησία, ότι το Άγιο Πνεύμα φανερώνει αυτήν την εικόνα του Χριστού μέσα στην Εκκλησία και στην ύπαρξή μας, είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος με αυτή την κλίμακα που λέει για τις δοκιμή, υπομονή κατεργάζεται, υπομονή ελπίδα, η ελπής ου κατεσχύνει, ποτέ τον ελπίζοντα δεν τον ντροπιάζει η ελπής. Και λέει ο Παύλος, γιατί η ελπής ου κατεσχύνει, ότι η αγάπη του Θεού εκκέχεται εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Βεβαίως. Είναι ο Κύριος είναι με δύο φύσεις, η υπόστασή του είναι μία, είναι θεία η υπόστασης. Και αυτή η απεικόνηση της θείας υποστάσεως παρουσιάζεται στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Κυρίου. Όχι, όχι, όχι. Ούτε χρειάστηκε να αποκηρύξει. Απλώς ήταν μία αντίληψη η οποία συνεχίζεται στο χώρο της Εκκλησίας, αλλά με διαφορετικό τρόπο, τον οποίον ολοκλήρωσε ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις ήταν κοντά με τον Οριγένη. Ο Οριγένης είχε δει τα πράγματα εντελώς φιλοσοφικός και ιστόχησε, και σωστά η Εκκλησία κατεδίκασε όχι τον Οριγένη, τη διδασκαλία του Οριγένη. Γιατί όλοι οι πατέρες έχουν Οριγένη μέσα. Ουδής υπάρχει που να μην έχει Οριγένη. Αλλά πρόβαλε την ανθρώπινη δυνατότητα λέγοντας ότι όλοι αναγκαστικά και μη θα βρεθούν στην αγκαλιά του Θεού. Οι λεγόμενοι αποκατάσταση των πάντων. Το ότι έχουμε αποκατάσταση των πάντων εν κοινωνία αγάπης και ελευθερίας. Το είπαμε προηγουμένως. Είπαμε ότι η κρίση είναι ότι διαπιστώνει εκείνος με τον τρόπο του που είναι άγνωστος σε μας, πως έχει ολοκληρωθεί η συντέλεια εις τον κόσμο, από την οποία θα υπάρξουν
κατά τους πατέρες εκ του Μαξίμου και πέρα, ελαχιστότατοι που τελικά θα κλείσουν τον εαυτόν τους και δεν θα δεχθούν πλέον αυτήν την κοινωνία της αγάπης που είναι ο παράδεισος και η αιώνια ζωή. Είναι ή... Κοιτάξτε, αυτό το ερώτημά σας δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο. Όταν λέμε κόλασης, θεωρείται ότι υπάρχει ιδιαίτερος τόπος κολάσεως, στην οποία αρχηγέτης είναι ο διάβολος. Να, ορίμαι ο καθοκελισμός. Αρχηγέτης της κολάσεως είναι ο διάβολος, τον οποίο θεοποιούμε. Κοιτάξτε, η κόλαση, όταν τον βάζεις αρχηγό της κολάσεως, τι τον κάνεις? Κοιτάξτε, δεν πρόκειται περί χώρου, πρόκειται περί τρόπου. Δηλαδή θα πραγματοποιηθεί αυτό που λέει ο Παύλος, ότι τελικά ο Χριστός θα παραδώσει την εξουσία που του έδωσε ο Πατέρας, αφού ολοκληρώθηκε η σωτηρία του κόσμου και του ανθρώπου, θα την παραδώσει στον Πατέρα, και τότε ο Θεός θα γίνει τα πάντα εν πάση. Με τη διαφορά ότι εγώ, όταν ο Θεός θα ενώνεται με μένα και θα αντιδρώ, αυτή η ένωση του Θεού είναι η αιωνία κόλασής μου. Το λέει ο Δαμασκηνός πολύ πιο καθαρά και απλά. Λέει ότι ο Θεός ούτε εν το παρόντι ούτε εν το μέλλοντι αιώνι κολλάζει τεινά των ανθρώπων, αλλά έκαστος τον ίδιον εαυτόν μέτοχον είναι ποιή της ζωής του Θεού. Η μετοχή του ανθρώπου στη ζωή του Θεού είναι παράδεισος. Η αμεθεξία στη ζωή του Θεού κόλαση σε στην. Και λέει πιο κάτω, το ότι εγώ δεν σε θέλω. Όταν λέω στον Θεό δεν σε θέλω, τι περιμένεις να ακούσεις από τον Θεό? Δεν με θέλεις μία φορά εσύ, δέκα δεν σε θέλω εγώ. Ο Θεός αδύνατον αρνήσαστε εαυτόν, ότι αγάπη εστί μέσα. Και λέει ο Δαμασκηνός, και τι εστί κόλασης? Η μη του ποθουμένου στέρησης. Το ποθούμενο από μένα ποιο είναι? Εγώ σε μισώ, Κύριε, δεν σε θέλω. Λοιπόν, κάνε μου τη χάρη όπως εγώ σε μισώ, πάψε να μ' αγαπάς και αρχίνα να με μισείς. Γίνεται αυτό? Αυτή είναι η κόλαση. Η μη του ποθουμένου. Αλλά εμείς δουλεύουμε τόσο καλά στη δικανική αντίληψη των Ρωμαιοκαθολικών και των Προτεσταντών, που πρέπει ποιμαντικός κάποτε σιγά σιγά, με υπομονή πολύ, και δεν ξέρουμε σε πόσα εκατομμύρια χρόνια μπορεί αυτό να επέλθει. Η Εκκλησία προχωρεί και προσφέρει την σωτηρία. Δίπλα μας υπάρχουν σε σωσμένοι άνθρωποι και δεν τους παίρνουμε είδηση εμείς, ενώ πολλές φορές προκαλούμεθα να τους καταδικάζομαι και να φτάνουμε στο σημείο, κοιτάξτε, το οποίο είναι τρομερό, πρέπει να μας κάνει να ανατριχιάζομαι, στο σημείο της κρίσεως που λέγαμε πριν, όταν ο Κύριος αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά όταν ταυτίζει τον εαυτόν του ενή των αδελφών μου των ελαχίστων, και οι ελάχιστοι αδελφοί είναι αυτοί τους οποίους εμείς απορρίπτουμε με ευκολία, και από τώρα τους στέλνουμε, να μην πω που τους στέλνουμε, και εκείνος τους αγκαλιάζει με την δυνατότητα την εσχατολογική που έχει ο άνθρωπος, ο οποίος γι' αυτό έχει δημιουργηθεί επαυθαρσία. Κανείς μας δεν θέλει να πεθάνει. Και λένε οι πατέρες, βέβαια καλό είναι να τον μεταποιήσετε αυτόν τον φόβο,
αλλά και αν υπάρχει μέσα σας, να ξέρετε ότι είναι μεταφυσικός φόβος και αναγνωρίζετε ότι είμαστε δημιουργημένοι για να ζούμε και όχι για να πεθάνουμε. Έχουμε, ορίστε ο Κύριος. Δεν είπα του ασώτου καμία παραπολή. Άφρονος πλουσίου. Άσωτο δεν είπα σήμερα. Πέστε το ερώτημα. Ποιος πατέρας της παραβολής δεν ενδιαφέρθηκε? Του ασώτου. Τι έκανε? Την έχετε διαβάσει καλά την παραβολή? Την έχετε διαβάσει καλά? Το αγνάντεμα που έκανε κάθε φορά βγαίνοντας για να εξαρκεί να φτάνει η ακτινοβολία και η αγκαλιά του μέχρι του σημείου εκεί που έβοσκε με τους χείρους και έτρωγε ξυλοκέρατα. Ναι. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να ψάχνει ο ίδιος όταν ψάχνει η αγάπη του. Η αγάπη του όταν ψάχνει, και αυτό είναι και για μας. Εμείς καμιά φορά, ξέρετε τι κάνουμε και στο χώρο της Εκκλησίας. Αντικαθιστούμε την απουσία της αγάπης με ορισμένες δικές μας ενέργειες, οι οποίες μας ικανοποιούν, εφησυχάζομαι, αλλά όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Παραδείγματος, ο Κύριος, εφού το θέλετε έτσι, είπε στο Ευαγγέλιο «εν φυλακή ήμην και επισκέψαστε με». Εντάξει. Όταν όμως συνελήφθη ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και οι μαθητέ του κυρίως, αλλά φαίνεται και ο ίδιος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά τον προβάλλει γιατί πρόκειται περί μοναδικής φυσιογνωμίας ο Ιωάννης ο πρόδρομος και βαπτιστής, φαίνεται όμως ότι περίμενε και εκείνος πότε θα έρθει ο Χριστός στη φυλακή του μαχαιρούντος, προσέξτε, να τον ελευθερώσει. Όχι για τίποτα άλλο, να συνεχίσει το έργο της μετανοίας. Το έργο το δικό του. Και όταν έμαθε ο Χριστός ότι φυλακίστηκε ο Ιωάννης, έφυγε από την Ιουδαία και πήγε στη Γαλιλαία. Μέχρι σημείου που έπεισαν τον Ιωάννη οι μαθητές και τους έστειλε, πηγαίνετε να τον ρωτήσετε, «Σι ή ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκόμεν». Ο Χρυσόστομος λέει, και νομίζω έτσι, των μαθητών, ο οποίος όμως όταν είδε την αντίδραση των μαθητών τους λέει πηγαίνετε να τον ρωτήσετε, και η απάντηση να πάτε να του πείτε του Ιωάννου αυτά που βλέπετε, τα θαύματα. Χολί περιπατούσιν, αόματι, τυφλή βλέπουσι. Αλλά εσείς, τι εξήλθατε εις την έρημον ειδήν? Προφήτην, ναι λέγω, και περισσόν προφήτου. Και εκεί είπε ο Κύριος, ότι ούκαι γίγερτε μίζων εν γεννητής γυναικών Ιωάννου του Προδρόμου. Και ξέρετε πως κλείνει πιο κάτω. Εξήλθετε, λέει, για να δείτε κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον. Το καλάμι σαλεύεται από τον άνεμο, αλλά δεν ξεριζώνεται ποτέ. Και εκεί ακριβώς το Ευαγγέλιο βοηθεί όλους μας, αυτό που είπαμε, να συμφιλιωθούμε με την αμαρτία μας, όχι να την αποδεχθούμε. Όχι, το είναι λάθος μέσα. Ούτε να προσαρμοστούμε εξυγχρονιζόμενοι
και δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε μέσα, αλλά να πείσουμε τον εαυτό μας ότι έχω την δυνατότητα να κάνω πολύ μεγαλύτερα εγκλήματα από αυτά που κάνω τώρα. Οι Άγιοι όταν αμάρταναν, αυτά είναι ακατανόητα για μας, όταν με τους λογισμούς αμάρτανε, έπεφτε κάτω στα γόνατα, η προσευχή γινότανε πολλαπλασίως, αγρυπνούντες όλη τη νύχτα, και το κύριο αίτημά τους, ξέρετε ποιο ήταν? Ευχαριστούσαν το Θεό που επέτρεψε να πέσουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εμείς πολλές φορές, για να μην πέσει η μύτη μας και ο εγωισμός μας, συνθηκολογούμε με πράγματα και εκεί φαίνεται ότι δεν πορευόμεθα, όχι μόνο όχι εσκατολογικός αλλά και εκκλησιολογικός, και αντικαθιστούμε την εκκλησιαστικότητά μας με την θρησκευτικότητά μας. Όταν έναν θρησκευτικόν εύκολα τον κατακρίνεις, και εκείνος με ευκολία θα διεκδικήσει τη δικαιοσύνη του. Με πήρε κάποιος για κάποιο θέμα τέτοιο και ο άνθρωπος ήταν οργισμένος. Τι να πεις από το τηλέφωνο, εφόσον αυτό που ζητάει είναι λάθος πορεία? Και ακούς αυτό που λέει, και στο τέλος λέει δεν θα μου πείτε τίποτα. Λέω τι να σου πω, δίκαιο στην εκκλησία δεν υπάρχει. Υπάρχει δικαίωση που εκπηγάζει από τη Μεγάλη Παρασκευή. Να είστε καλά, λέω. Εάν θες να δικαιωθείς, πρέπει να ανεβείς απάνω στο Σταυρό, όπως έκανε και ο Κύριος. Και αυτό είναι σημαντικό. Έλεγε ο Γεροπαΐσιος, ο πνευματικός άνθρωπος δεν έχει δικαιώματα και διεκδικήσεις. Έχει πάντοτε χρέη και υποχρεώσεις. Και σήμερα ζούμε σε έναν πολιτισμό που τον έχουμε αγκαλιάσει και εμείς, που προβάλλουν όλες οι ηλικίες των ανθρώπων, μηδεμιάς εξαιρουμένης, προβάλλουν δικαιώματα και πάνε περίπατο οι υποχρεώσεις μας. Μηδενή, μηδέν οφείλεται, λέει ο Παύλος, ή μη το αγαπάν αλλήλους. Νομίζω όμως ότι κουραστήκαμε. Έλα και η τελευταία, έλα. Τώρα και αυτή τη στιγμή βάλτο σε μια άλλη ομιλία να το εξηγήσουμε, εντάξει? Άντε να είστε καλά. Ο Θεός να του δίνει δύναμη για να δίνει και σε εμάς. Την επόμενη Κυριακή είναι ο πατήρ Ιερεμίας ο Φούντας και θα έχουμε τη χαρά να τον ακούσουμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός να είναι μαζί σας.